Με το Γάλλο ομολογό του συναντήθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Τσακ Χέιγκελ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και το θέμα που κυριάρχησε ήταν το Ισλαμικό κράτος των τζιχαντιστών και οι κοινές επιχειρήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Γαλλίας στο Ιράκ. Συζητήσαμε την πιθανότητα της εμπλοκής της Γαλλίας και στη Συρία. Το Ισλαμικό κράτος των τζιχαντιστών αποτελεί απειλή για όλους μας και γι' αυτό δεν υπάρχουν σύνορα και επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες χώρες. Η Γαλλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που συμμετείχε στις επιχειρήσεις των Αμερικανών κατά των τζιχαντιστών. Μέχρι στιγμής τα γαλλικά μαχητικά επιχειρούν μόνο στο Ιράκ και είναι αμφίβολο αν οι επιχειρήσεις θα επεκταθούν και στη Συρία. Η Γαλλία συμμετέχει στις επιχειρήσεις μετά από αίτηση των Ιρακινών αρχών, βάσει του άρθρου 51 της χάρτας του ΟΗΕ, και εμένει σε αυτήν τη θέση. Η συνάντηση κατέστησε σαφές ότι το Παρίσι είναι ο στενότερος σύμμαχος της Ουάσιγκτον στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών. Όμως και οι δύο κυβερνήσεις δίνουν μάχη για την παροχή επιπλέον στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, καθώς οι δυνάμεις του Ιρακινού στρατού δεν τα καταφέρνουν, μετέδωσε ο ανταποκριτής του Euronews.